Χαίρετε, κυρία Βαλαβάνη. Καλησπέρα σας κυρία Μπίτα και καλησπέρα στους ακροατές σας. Δεν ξέρω αν ακούγατε, προσπάθησα να βάλω όλους τους προβληματισμούς εδώ στο τραπέζι, στην ατζέντα της κουβέντας μας. Και αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω πρωτίστως είναι τι είναι αυτό που σας αναφέρουν και οι άλλοι γονείς. Ποιες θα είναι οι βασικές δυσκολίες. Φαντάζομαι, θεωρώ ότι υπάρχουν δυσκολίες με την έναρξη της τηλεκπαίδευσης και σε μικρότερες ηλικίες, όπως δημοτικά και νηπιαγωγεία. Φυσικά, φυσικά. Μπλοκάρει ουσιαστικά όλο τον οικογενειακό προγραμματισμό. Αλλά ξεκινώντας, καταρχήν να σας πούμε ότι ο ρόλος του σχολείου είναι αναντικατάστατος, τόσο στη μόρφωση όσο και στην κοινωνικοποίηση του παιδιού, ειδικά σε κρίσιμες στιγμές που περνάμε σήμερα. Οπότε θεωρούμε ότι τα ανοιχτά σχολεία είναι βασικό κριτήριο για την κοινωνικοποίηση και τη μόρφωση των παιδιών και θεωρούμε ότι έχει ευθύνη σε αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση που δεν πήρε 7 μήνες όλα τα μέτρα ώστε τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες. Είναι γεγονός ότι το διαζώσεις δεν αντικαθίσταται, έτσι, δεν είναι το ίδιο. Θέλω και ένα σχόλιο σας για το πώς δεχτήκατε το ότι η απόφαση ελήφθη, ανακοινώθηκε εν πάση περιπτώσει το Σάββατο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα από τη Δευτέρα όλα τα παιδιά αυτά να έπρεπε οι γονείς στο σπίτι να τους εξηγήσουν γιατί δεν επρόκειτο να πάνε σχολείο από τη Δευτέρα που δεν πρόλαβαν να χαιρετήσουν δασκάλους, φίλους, συμμαθητές. Αυτό. Φαίνεται σε όλο το μεγαλείο αυτό που λέμε πριν ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο και από την πλευρά του Υπουργείου και της κυβέρνησης σε σχέση με την μόρφωση και υγεία των παιδιών μας. Φυσικά μπλοκαρίστηκε όλος ο οικογενειακός προγραμματισμός. Ένα κομμάτι είναι καθαρά το ψυχολογικό των μαθητών. Ένα δεύτερο είναι το ζήτημα των εργαζόμενων γονιών. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στις σημερινές συνθήκες οι εργαζόμενοι γονείς πρέπει να διαχειριστούν και ζητήματα με την εργασία τους. Δεν είναι όλοι σε τηλεεργασία αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν πολλά φαινόμενα αναρχίας στον εργασιακό χώρο, τα οποία θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά με τον εργατολόγο μας. Βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, όπου εμείς οι γονείς καλούμαστε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να ανταποκριθούμε και σε αυτές τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες που έχουμε να δώσουμε μάχη και με τους εργοδότες μας. Και δεν μιλάμε μόνο για την άδεια ειδικού σκοπού, που να σας πω κάτι σε αυτό και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα αυτή σε σχέση με το εργασιακό των γονέων. Η άδεια ειδικού σκοπού αυτή τη στιγμή, μάλλον την κανονική άδεια οι γονείς την έχουν χρησιμοποιήσει πλέον από την πρώτη πανδημία. Η άδεια λοιπόν ειδικού σκοπού είναι 4 μέρες, τις οποίες 3 χρεώνονται και καλύπτει το Υπουργείο και τη μία την παίρνει από την κανονική άδεια ο γονιός. Αυτή τη στιγμή έχουν χρησιμοποιηθεί και μας έχουν έρθει πάρα πολλά ερωτήματα και αγωνία των γονιών, γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί είτε από το καλοκαίρι είτε από το πρώτο κομμάτι της πανδημίας. Ναι, γιατί μιλάμε για την άδεια του 2020 επί της ουσίας, που πρέπει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να την έχουμε πάρει. Γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός. Η άδεια λοιπόν αυτή του ειδικού σκοπού πρέπει να είναι πλήρως αποδοχών και να μην σχετίζεται με την κανονική άδεια, γιατί αλλιώς θα έχουμε ουσιαστικά άδεια άνευ αποδοχών. Οπότε θα χάνουμε οι εργαζόμενοι γονείς. Χρήματα επί της ουσίας. Που ήδη χάνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι, ότι ήδη και στα δημοτικά και στα γυμνάσια μας ερχόντουσαν τηλεφωνήματα και καταγγελίες από πάρα πολλούς γονείς σε σχέση με υπέροχα ποσά που πληρώνανε για τα επαναλαμβανόμενα τεστ. Γιατί αυτό που βάζαμε εμείς από την πρώτη στιγμή είναι δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους μαθητές. Υπήρχαν μεγάλα ποσά σε ολόκληρα τμήματα που κλείνανε και έπρεπε οι γονείς σε ιδιωτικά να πάνε να κάνουν το τεστ. Εμείς λέγαμε ότι τα τεστ πρέπει να συνταγογραφούνται και να γίνονται επαναλαμβανόμενα σε όλες τις βαθμίδες. Ένα είναι αυτό. Ήδη λοιπόν οι γονείς έχουν πληρώσει. Μα σύμφωνα με το Υπουργείο, το θέμα δεν ήταν ότι υπήρχε πρόβλημα εντός των σχολικών μονάδων με τον κορονοϊό. Ήταν θέμα συγχρονισμού των γονέων κατά την παράδοση και παραλαβή των παιδιών. Εσείς βλέπατε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή να υπήρχε συγχρονισμός, να μην προσέχανε, να μην φορούσαν μάσκες.
Να σας πω κάτι. Όχι, δεν βλέπαμε αυτό. Εμείς βλέπουμε ότι στη στάση και στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να πάμε, αναγκαζόμαστε να υπάρχει συνωστισμός. Καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι έξω από το σχολείο. Όταν στη διπλανή στάση για να πάμε με το λεωφορείο, να πάμε στη δουλειά μας, μαζευόνται 30 εργαζόμενοι για να πάνε και στο μετρό και στο τρένο ακόμα περισσότεροι. Κυρία Βαλαβάνη, σε σχέση, βεβαίως καταλαβαίνουμε τι λέτε, σε σχέση με τον επίσης. Ναι. Θα σας πω και για τον επίσης να μετρήσουμε ότι ήδη έχουμε πληρώσει αρκετά σε σχέση με τα μέσα ατομικής προστασίας. Γιατί να θυμίσουμε ότι μάσκες δεν πήραμε. Αυτό δηλαδή να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Γιατί μας εύχονται καταγγελίες από τους γονείς ότι ήδη πληρώνουμε πάρα πολλά. Και να καταλήξουμε βέβαια στα ηλεκτρονικά μέσα. Ναι, αυτό είναι. Αυτό σκεφτόμουν την ώρα που μιλάγατε. Σκεφτόμουν ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή το λιγότερο που θα έπρεπε να μας απασχολεί, ενώ ορθώς το θέτεται, είναι αυτή η δεύτερη, τρίτη μάσκα που ενδεχομένως δεν δόθηκε. Δηλαδή, εντάξει, με μία εφασμάτινη μάσκα ή με δύο, το θέμα αυτό δεν είναι τόσο μεγάλη σημασία. Από την άλλη πλευρά όμως, ναι, μεν η τηλεκπαίδευση μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο και έστω και δια του εξαναγκασμού έτσι βιαίω. Βεβαίως μπήκε στη ζωή μας, αλλά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, όταν υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των οικογενειών, δηλαδή υπάρχει μια οικογένεια που μπορεί να έχει 2-3 παιδιά, τι γίνεται με το τεχνολογικό εξοπλισμό και πώς είναι αυτοί οι γονείς που σας λένε ότι πραγματικά αν από τα σχολεία υπάρχει δυνατότητα έστω για το διάστημα αυτό να χρησιμοποιήσουν εξοπλισμό? Κυρία Μπίτα, έχετε απόλυτο δίκιο. Η αγωνία των γονιών είναι τεράστια. Αυτή τη στιγμή καταστρατηγείται η ισότιμη διαδικασία και η δημόσια εκπαίδευση επί της ουσίας. Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για ισοτιμία στην εκπαίδευση όταν και σε όλη τη χώρα δεν υπάρχει πρόσβαση στο ίντερνετ σε όλες τις περιοχές, αλλά ακόμα και στα αστικά κέντρα, έτσι όπως το είπατε, υπάρχουν οικογένειες που έχουν δύο. Το μέσο όρο είναι, για να μιλάμε και με μέσο όρο, όπως μίλαγε και το Υπουργείο, δύο τουλάχιστον μαθητές. Και κάθε ένα νοικοκυριό δεν έχει καμία υποχρέωση. Και να βάλουμε και τους γονείς που δουλεύουν με τηλεργασία. Να βάλουμε και σε αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, ήθελα να πω ότι μπορεί ένα σπίτι να έχει ένα λάπτοπ. Εντάξει, μπορεί να έχει ένα κινητό τηλέφωνο, δύο κινητά τηλέφωνα. Καταρχάς, πόσο εύκολο είναι να κάνει ένα παιδί δημοτικού, να το βάλει μπροστά σε ένα κινητό τηλέφωνο έξι ώρες. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό αυτό. Η οθόνη δεν μπορεί να γίνει μάθημα. Και ας βάλουμε και τον γονέα που μπορεί να δουλεύει με τηλεργασία από το σπίτι. Ναι, γι' αυτό ακριβώς λέγαμε πριν 7 μήνες. Στο πρώτο κύμα της πανδημίας, μην κλείσουν ακόμα τα σχολεία, και το απαιτούσαμε αυτό από το Υπουργείο και την κυβέρνηση. Είχαμε συγκεκριμένα αιτήματα που είναι συνολικά όλης της σχολικής κοινότητας και των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών που είχαν κινητοποιήσει το προηγούμενο διάστημα για δωρεάν ηλεκτρονικά μέσα με ευθύνη του κράτους σε όλους τους μαθητές στα σχολεία, που αυτά είναι υποδομή για την εκπαίδευσή μας και στο μέλλον. Δεν είναι δώρο σε κάθε μαθητή. Θα γυρνάγανε πάλι πίσω στις σχολικές μονάδες και τώρα με το δεύτερο κλείσιμο της πανδημίας θα μπορούσαν να ξαναδοθούν για να προχωρήσει ισότιμα τουλάχιστον η πρόσβαση σε κάθε ένα μαθητή για την τηλεκπαίδευση. Ανάκουγα, αυτό είναι υποδομή. Άκουγα την Υπουργό Παιδείας που μεταξύ άλλων ανέφερε ότι θα διατεθεί τεχνολογικός εξοπλισμός σε μαθητές αλλά και σε δασκάλους, να μην το ξεχνάμε αυτό, με βάση κάποια κριτήρια. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται. Το εκαθαριστικό μας. Με τι εκαθαριστικό? Δηλαδή, αν εγώ έχω ένα λάπτοπ ή έχω ένα αλφα εκαθαριστικό, δεν δικαιούμαι σε σχέση με κάποιον άλλον? Αυτά, καταλαβαίνετε, διασπάει την ισοτιμία της εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές. Ποιος? Και μιλάμε για 80.000 που είπε ο Υπουργός μέσα, ηλεκτρονικά μέσα, όταν έχουμε 1.300.000 μαθητές. Γιατί μιλάμε τώρα? Είναι καρφίτσα στον ωκεανό. Συν το γεγονός ότι ακόμα και αυτά δεν έχουν δοθεί. Ο Υπουργός είπε μέχρι το Φλεβάρι, τι να το κάνουμε εμείς? Εμείς τώρα μιλάμε. Μάλλον όχι τώρα, 7 μήνες πριν έπρεπε να πάρθουν αυτά τα μέτρα. Αλλά να σας πω κάτι, ουσιαστικά φαίνεται ότι με μηδέν χρηματοδότηση θέλει η κυβέρνηση να πάρει μέτρα μπροστά στην πανδημία για τα σχολεία μας και την παιδεία μας. Και δεν είναι μηδέν χρηματοδότηση, είναι με μείον, γιατί ήδη οι γονείς, όπως σας έλεγα πριν, πληρώνουμε
αρκετά από την τσέπη μας που θα έπρεπε να είναι παροχή του κράτους. Και το θέμα είναι ότι καλείται η οικογενειακή εστία να τα βγάλει εις πέρας, δηλαδή να βγάλει το φίδι από την τρύπα, να τα καταφέρει όπως μπορεί, να βρει έναν τρόπο να τα καταφέρει και όλα αυτά μέσα σε μια-δυο μέρες. Φυσικά, και σας λέω, μπλοκάρεται όλος ο οικογενειακός προγραμματισμός. Και υπάρχει μεγάλη αγωνία, είναι και το ψυχολογικό των μαθητών, δεν μιλάμε για τους μαθητές της τρίτης λυκείου, που θα πρέπει από τώρα να υπάρχει προγραμματισμός και για την ύλη, για να η αγωνία τους να είναι συγκεκριμένη, καταλαβαίνετε τι λέω. Και... αλλά πραγματικά, το δωρεάν στα ηλεκτρονικά μέσα έπρεπε 7 μήνες πριν να έχει διευθετηθεί. Και να βάλω και στην κουβέντα μας και κάτι άλλο. Να βάλω στην κουβέντα μας και κάτι άλλο. Για παράδειγμα, σε παιδιά του νηπιαγωγείου, μιλάμε για μικρά παιδιά, καταλαβαίνουμε έτσι ότι εδώ... Τι μάθημα να γίνει, τραγουδάκια, ζωγραφιές κτλ. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια υποχρεωτικότητα στην τηλεκπαίδευση, καθώς μιλάμε για υποχρεωτική εκπαίδευση. Σε σχετική ερώτηση το πρωί σε νηπιαγωγείο, σε διευθύντρια νηπιαγωγείου και το κατά πόσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, ένας υπολογιστής σε περίπτωση διδύμων. Ακούστε μια περίπτωση τώρα. Ένας υπολογιστής προκειμένου να μπουν και τα δύο παιδιά μέσα, αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται, διότι πρέπει το κάθε παιδί να έχει το δικό του κωδικό, να εισέλθει στο σύστημα, στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, με δικό του κωδικό. Άρα ακόμα και αυτό, δηλαδή σπίτια που λένε, okay, γιατί πολλά είναι τα σπίτια με δίδυμα, έτσι. Αν θα μπορούσε να γίνει αυτό, τους απάντησαν ότι δεν γίνεται, πρέπει να έχετε δύο μέσα τεχνολογικά, έτσι ώστε να μπείτε με δύο διαφορετικούς κωδικούς. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολλά τα θέματα και καλείται ο γονιός τώρα να βγάλει την άκρη. Ακριβώς, και επειδή η ατομική ευθύνη έχει περάσει σε όλους τους τόνους και πλέον έχει εξαντληθεί και από εμάς τους γονείς, μετρώντας τις καταγγελίες, τα ζητήματα και τις αγωνίες τόσων γονιών, εμείς έχουμε καταθέσει από την αρχή του μήνα ένα υπόμνημα προς το Υπουργείο και προς τον κύριο Πρωθυπουργό σε σχέση με την προθμίσα τεχνολογικού εξοπλισμού σε όλους τους μαθητές, έτσι ώστε ισότιμα, λέω, στον 21ο αιώνα να υπάρχει πρόσβαση στη μόρφωση. Και πραγματικά το τονίζω αυτό. Αυτό θα είναι μια υποδομή για το σχολείο και για αύριο. Γιατί εκ των πραγμάτων ο τεχνολογικός εξοπλισμός αυτός θα βοηθήσει. Γιατί όχι, ας πούμε, ένας μαθητής του Λυκείου στη φυσική να μπορεί να παρακολουθήσει ένα πείραμα που γίνεται στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία. Άρα είναι υποδομή για την εκπαίδευση και τη μόρφωσή μας. Δεν έχουμε πάρει ούτε μία απάντηση στο υπόμνημα. Και φυσικά το καταγγέλνουμε αυτό και θεωρούμε ότι καταστρατηγείται η ισοτιμία της εκπαίδευσης και της δημόσιας μόρφωσης των παιδιών μας. Και φυσικά μιλάμε και για την αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, για να μπορούν να ενθουσιαστικούς όλοι οι μαθητές να μπαίνουν σε αυτήν την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά το δωρεάν μέσο είναι ανάγκη τώρα. Κυρία Βαλαβάνη, εχθές το βράδυ 11 η ώρα, το ξέρετε, πολλοί γονείς πήραν ένα μήνυμα ότι πρέπει 11 ώρα το βράδυ, έτσι, δηλαδή τη στιγμή που τα παιδιά είχαν προετοιμαστεί του γυμνασίου, ας πούμε. Ακριβώς. Ότι πρέπει, έχουν αλλάξει όλοι οι κωδικοί, πρέπει να ξαναπροσπαθήσουμε να αλλάξουμε τους κωδικούς, να τους έχουμε έτοιμους για τα παιδιά μας 8 ώρα το πρωί, γιατί έγινε μια αναβάθμιση όλα αυτά 11 ώρα το βράδυ. 11 ώρα το βράδυ ενημερώθηκαν και οι καθηγητές, όπου έπρεπε να δημιουργήσουν νέες ψηφιακές αίθουσες για να είναι έτοιμοι και την επόμενη μέρα το πρωί που θα έρχονταν σε λίγες ώρες. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι... Δεν ξέρω αν όλα αυτά ανήκουν στο ότι γίνεται μια προσπάθεια, έτσι, και μιλάω για την αναβάθμιση αυτή, αλλά το να στέλνεις, το να γίνεται όλο αυτό 11 ώρα το βράδυ, καταλαβαίνεις ότι και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε σύγχυση. Και οι δάσκαλοι που κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά και τα παιδιά μας που κάνουν και αυτά ό,τι μπορούν. Ναι, ακριβώς αυτό λέμε. Και εμείς αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα είναι ότι πραγματικά υπήρχε χρόνος που μπορούσε να αξιοποιηθεί για να οργανωθεί όλο αυτό. Και έχει ευθύνη η κυβέρνηση γι' αυτό. Μάλιστα. Και φυσικά ο κοινός παγνωμαστής είναι η χρηματοδότηση. Γιατί να σας πω κάτι, όταν λέγαμε ότι θέλουμε 15 μαθητές ανά τάξη, έτσι ώστε και ουσιαστικό μάθημα να γίνεται για να καλυφθούν και τα κενά των τριών μηνών της πρώτης πανδημίας, δεν το λέγαμε για κανέναν άλλο λόγο. Λέγαμε ότι θα εξασφαλιστεί και η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών. Θα γίνει ακόμα καλύτερο το μάθημα για να καλυφθούν τα κενά. Και υπήρχαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Και επειδή κυρίως... Αλλά το βασικό είναι η χρηματοδότηση. Γιατί λοιπόν να μην δοθούν χρήματα όταν δίνονται δεξιά και αριστερά
να μην δοθούν για το δεύτερο αγαθό που είναι η παιδεία μας μετά την υγεία μας. Έτσι, και κυρίως επειδή πρέπει να προστατεύσουμε όλοι μέσα σε όλο αυτό και την υγεία σαφώς, αλλά και την ψυχολογία των παιδιών μας, ειδικά των μικρών παιδιών, νομίζω ότι δεν θα έκανε μια διαφορά σήμερα να μπορούσαν να πάνε σχολείο. 25 άτομα ήταν και τις προηγούμενες ημέρες, 25 άτομα θα ήταν και τώρα. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά αυτό, δεν θα άλλαζε κάτι. Τουλάχιστον να είχαν αυτή τη δυνατότητα στον δικό τους χώρο, στον οικείο τους χώρο, εκεί που το μήνυμα πέρναγε πιο εύκολα στα παιδιά αυτό, να μπορούσαν να βλέπανε δασκάλους, να τους εξηγούσαν, να χαιρετούσαν φίλους. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν οι όδικοι προϋποθέσεις και για 15 μάθητες ανατάξει. Απλά το βασικό είναι να υπάρχει μόνιμο προσωπικό εκπαιδευτικό για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Κυρία Βαλαβάν, ευχαριστώ. Υπάρχουν προϋποθέσεις αυτές. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε και θα τα δούμε και από Τετάρτη, μόλις ξεκινήσει η τηλεκπαίδευση. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και εμείς πάρα πολύ. Γεια σας.